να κάνουμε θόρυβο. Ρυθμό. Κρατήσαμε πλάτη. Κρατήσαμε την πλάτη. Ευχαριστώ, παιδες. Στένω και το καφέ σου γιατί
ελληνικά. Λοιπόν, μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, λέγομαι Σιλαϊδής Βασίλης, εργάζομαι στην εταιρεία Intracom Telecom και είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Εργαζομένων στην Intracom. Σήμερα, το απόγευμα στις 6 ώρα, είχαμε ειδοποιηθεί ότι θα έρθουν οι εργαζόμενοι που απολύονται, γιατί κλείνει το εργοστάσιο η Λαφάρς, οι εργαζόμενοι στο Τσιμέντα Χαλκίδος, θα έρθουν να κάνουν διαμαρτυρία εκεί στο χώρο του συγκρότημα Intracom, στο συγκρότημα Α, όπως το λέμε, στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, διότι εκεί νοικιάζει και γραφεία η Λαφάρς. Α, γι' αυτό τον λόγο. Ναι. Και μας ενημέρωσαν, διότι ο χώρος, ας πούμε, εντάξει, εμείς είμαστε το σωματείο εκεί που έχουν οι εργαζόμενοι και αυτή τη φορά τουλάχιστον θέλαμε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση, διότι είχαν ξανάρθει πότε, στις 11 του Ιουνίου είχαν ξανάρθει για τον ίδιο λόγο, το μεσημέρι. Πήρα το λόγο στη συγκέντρωση που κάνανε έξω από το συγκρότημα απόψε και τους είπα, παιδιά, στις 11 του Ιουνίου που είχατε ξανάρθει και σας υποδεχθήκαμε έτσι κάπως ξαφνικά, λίγες ώρες μετά κατέβηκαν οι πομποί και είδαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και εδώ η δημόσια τηλεόραση έκλεισε, οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και δεν υπάρχει, ας πούμε, δημόσια, δημοκρατική, ελεύθερη έκφραση στην Ελλάδα. Την οποία όμως οι εργαζόμενοι, καταλαμβάνοντας και δικαιωματικά λειτουργώντας και αυτοδιαχειριζόμενοι εδώ το πρόγραμμα, την έχουν στήσει και την έχουν κάνει πολύ καλύτερη και αυτό που ήταν, από αυτό που ήταν. Τους λέω λοιπόν στους ανθρώπους του Αγέτη Ηρακλής από τα Τσιμέντα Χαλκίδας, τους λέω, παιδιά, έχετε όλα τα δίκια, σας κλείνει η Λαφάρς γιατί δεν βγάζει κέρδη κτλ. Ελάτε να μιλήσετε, να διεκδικήσετε το βήμα που έχετε μέσα στην ΕΡΤ, που είναι αυτή τη στιγμή, ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους, ανήκει σε όλο το λαό. Αν υπάρχει ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι διότι το παλεύουν οι εργαζόμενοι της και το στηρίζει ο λαός. Ελάτε, έχετε κάθε λόγο να το κάνετε. Εκείνη την ώρα, έτσι που έπεσε η ιδέα, καθώς τους το είπα, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση. Προς το τέλος όμως της συγκέντρωσής τους, αποφάσισαν και λένε να κατέβουμε στην ΕΡΤ. Και ήρθαν εδώ, ήρθα κι εγώ, ας πούμε, όχι ακριβώς συνοδεύοντας, ήρθα λίγο πιο νωρίς. Ήταν ξαφνικό, ήξεραν κάτι στην ΕΡΤ ότι μπορούσε να υπάρχει μια περίπτωση. Το είχαμε συζητήσει εδώ σε μια συνέλευση σωματείων που έγινε πριν δύο μέρες, εδώ έξω στο Έθριο. Mm-hmm. Και το είχαμε βάλει. Και εκεί ακούστηκε, ας πούμε, ήρθαν και ορισμένοι αλληλέγγυοι από εδώ, από αυτή τη συγκέντρωση, στην Παιανία, και υπήρχε μια ιδέα ότι κάπου ίσως και μπορεί να κατέβουν. Τελικά ήρθαν. Φαντάζομαι είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα για όλους τους εργαζόμενους. Προφανώς, ναι. Βέβαια, και αυτό δεν είναι απόλυτο. Εσείς, ας πούμε, έχετε σωματείο, ναι. Έχετε μια οντότητα. Ναι. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ναι, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Σωστό. Ναι. Και φοβούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, σωστό, ναι, δεν μπορούν να κουνηθούν. Και σε εμάς, δηλαδή, δεν είναι διαφορετικά. Υπάλληλο σε μικρή επιχείρηση, σαν και εσάς, ναι, θα έχει απολυθεί, ναι, από τη δεύτερη μέρα που εξέφρασε συνδικαλιστική. Μια άποψη κάνει, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αυτό έχεις δίκιο. Και επομένως ο αγώνας που γίνεται για όλους αυτούς τους εργαζόμενους και για αυτούς που είναι εργαζόμενοι και δεν πληρώνονται και για αυτούς που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, έχουν χάσει τη δουλειά τους. Λοιπόν, είναι κοινός ο αγώνας και των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ στην ΕΡΤ και διεκδικούν τα αυτονόητα για όλους μας και για μας. Έχουμε ακόμα μια δουλειά και τους ανθρώπους στην Λαφάρς και την Καγιέτ στο Τσιμέντα της Χαλκίδας, που με την τακτική του σαλαμιού τους κόβουν 10-10 κάθε μήνα, ας πούμε. Η ΔΕ εταιρεία τους έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας απαιτώντας να τους διώξει όλους μία και έξω. Λοιπόν, αυτό επομένως. Θυμάστε παλιά που είχε πουληθεί, ναι, τι είχε υποθεί. Εκείνες οι ιστορίες οι παλιές με το Παντσαβόλτα κτλ. Τώρα μην τα γυρίζουμε το πίσω, μην το συζητάμε. Πάντως οι αγώνες αυτοί ενώθηκαν εδώ σήμερα και είναι ένα και συγκινητικό και ουσιαστικό αυτό που έγινε. Πιστεύω δίνει και μια καινούργια δύναμη και αποδεικνύει αυτά που ακούγονται από διάφορους παγάλους και τα λοιπά, ότι το δημόσιο, οι προνομιούχοι έτσι και οι βέτσι να πούμε, και στον ιδιωτικό τομέα που υφίστανται το ένα και το άλλο, οι άνθρωποι αυθόρμητα με την καρδιά τους, με την ψυχή τους, ήρθαν εδώ, ενώθηκαν, είναι μια γροθιά και αυτό το πράγμα μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές. Αυτό ελπίζουμε και αυτό προσπαθούμε. Δεν είναι κάτι που θα μας το προσφέρει κανένας. Είναι στα χέρια μας οι εργαζόμενοι να οργανωθούμε, να έχουμε αλληλεγγύη, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε και να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Είναι καταστροφή. Το νιώθουμε όλοι.
ακόμα και αυτοί που έχουν δεχθεί ή παραδέχονται ότι δεν έχουν δυνάμεις ή φοβούνται ή οτιδήποτε, όπως είπες και εσύ, ελπίζουν ότι με κάποιο τρόπο κάπως θα σπάσει αυτό το πράγμα. Και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς που ασφαλώς στηρίζεται στην τεράστια ανεργία. Διότι άμα ο άλλος δεν είχε αυτό το πρόβλημα, δεν θα φοβόταν να πει και μια γνώμη, το κάτω-κάτω θα πήγαινε σε ένα άλλο μαγαζί. Τώρα πού να πας? Τρέμεις, ας πούμε, τον ίσιο σου. Λοιπόν, αυτές τις συνθήκες πρέπει να τις σπάσουμε. Και να τις σπάσουμε πολύ μαζί, όλοι μαζί, όσοι μπορούμε τέλος πάντων. Και θα ακολουθήσουν και οι άνεργοι και οι φοβισμένοι και οι άνθρωποι του καναπέ που λέμε, ξέρω εγώ, κτλ. Που σημαίνει ότι τους έχει φάει προπαγάνδα. Η κρατική, η εργοδοτική, ξέρω εγώ, η τροϊκανή, όπως θες, πες την. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πείτε μου λίγο το όνομά σας. Σιλαϊδής Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Η εικόνα σας είναι αυτή. Ναι. Γράφω τώρα. Απλώς. Γράψε μου και κάνε μου τη θέση. Και πρέπει να σας πω ότι γενικότερα ό,τι μοντάζ γίνει, γιατί μπορεί να κόψω διάφορα κτλ. Εγώ πάντα το κάνω έχοντας το original. Φυσικά και δεν πειράζει. Έχοντας το original υλικό διαθέσιμο. Σκουλίγε. Σκουλίγε.net είναι προβληματικό. Σκουλίγε είναι ο άλλος. Είναι προβληματικό. Σε αυτήν την περίπτωση είμαι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι προβοκατόρικο, ας πούμε. Αλλά έχω καλές προθέσεις. Ναι, εντάξει. Το σκουλίγε κάνει και πολύ καλό. Άμα είσαι λίγο κυπουρός ή άμα έχεις τρενταφυλιές και λουλούδια, το αν δεν έχεις σκουλίγε το χώμα να αναζωογονείται, δεν. Να σκάψει, να βρει κτλ. Άρα υπάρχει και θετικό. Βέβαια. Λοιπόν. Καταρχήν είναι θετικό. Απλώς κάποιοι βγάλαν τη σκουλίκη γιατί σέρνεται. Για τους μπουσέρνοντες και για τους αλληγκάρι, έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει. Και υπάρχουν και σκουλίκια τα οποία γίνονται και πεταλούντες μετά και... Ναι, ξέρω. Ναι, εδώ έχω. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ο Ζούγκλας, ε. Να σου πω, Γιάννη. Τι έχει εκπομπή ο Ζούγκλας. Γιατί δεν έβαλε διάλειμμα. Για μας. Ναι. Τι λέει. Έχει το Βλεύρη, έχει τον Καρνάρο. Έχει... Από μας έχει κανένα. Δεν είδα το πάντα. Καλύτερα. Γιατί είχα βγει η προπόνηση, τσαντίστηκα. Στις ειδήσεις. Γιατί τσαντίστηκατε. Τσαντίστηκα γιατί ενώ μου λέει μια δήλωση, μου ζήτησε μια δήλωση για τον Γαψί. Στο τέλος κλείνει, καταλάβατε το κλίμα. Γιατί εγώ βέβαια κάπως ανοίγω στην κυβέρνηση, γιατί όταν θέλει έρθουν 300 εκατομμύρια για να κλείσει, άμεσα λεφτά. Δεν λέω πώς θα χάσει το μέλλον. Και σου λέει δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να την κλείσω γιατί από η Νάτη να μην ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς. Το η Νάτη βγάζει μάτι έτσι. Το πρεσίζ, δηλαδή πήγε, τώρα ψάχνουμε. Πήγε σήμερα στη Βουλή ο άλλος, ο Υπουργός Καραμικών και έχω ψήνει τα επιδόματα των πολυτέχνων. Τσεκούρι. Για να βρει λεφτά για τον προϋπολογισμό. Και απ' την άλλη δεν ταιριάζει όταν χαλάσει την τράπεζα να κλείσει. Όταν του λες, άστε να έρθει ανοιχτή, ρε φίλε. Και έλα να κάνουμε μηδενικά. Απ' την αρχή, διάλογο και συζήτηση. Χωρίς προαπαιτούμενα. Και από εμάς και από αυτόν, αν όχι προαπαιτούμενο να φύγουν 1500 που θέλουν. Εσείς ζητάτε δηλαδή διάλογο με την κυβέρνηση. Σαν προσπέ. Έχουμε ραντεβού με τον Ψ. Προσπέ και σαν διάλογο. Σαν προσπέφτη και σαν εργαζόμενοι και σαν Έλληνες πολίτες. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει που μας είπαν ότι εσάς δεν σας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς που θα βρούμε τα λεφτά μας. Είναι η λογική απάντηση αυτή. Δεν είμαι Έλληνας πολίτης. Δεν μου κόβουν τη σύνταξη, δεν μου κόβουν το νοσοκομείο, δεν μου κόβουν την περίθαλψη, δεν μου κόβουν τα πάντα. Να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Πάντα. Έτσι είναι η δικαιολογία. Αφού ψηφίσατε τότε, βγάλατε εμάς και εμείς θα κάνουμε εκτιμά. Θα κάνετε ένα διάλειμμα, είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου που ήταν. Α, ναι. Συγγνώμη και έκανε ένα διάλειμμα. Ναι. Κοίταξε, πολλά σκουλίκια υπάρχουν. Υπάρχουν και μερικά καλά, είπαμε. Γιατί τα σκουλίκια είναι και καλά γιατί αναζωογονούν το χώμα και τα λουλούδια παίρνουν απάνω τους. Ωραία. Εντάξει, εγώ κλείνω τώρα, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σαν και εμένα δηλαδή άσχετος. Και πιο πολύ εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο... Κάτσε να πάρω από τον δικηγόρο γιατί θα το βρίσκω μετά για αύριο. Σε λεπτό να κάνω μια αναπάντη γιατί έφτασε στο μήνυμα και δεν το μπορούσα. Λοιπόν,
είστε απολυμμένοι ή απλώς στον αέρα. Έχει κάνει κυβέρνηση πάουζ στην ΕΡΤ. Δεν είμαστε απολυμμένοι, γιατί είμαστε παράνομα απολυμμένοι. Απολυμμένοι λένε αυτοί, αλλά όλες οι ενέργειες τους και όλες οι διαδικασίες που έχουν κάνει μέχρι τώρα από μια κυβέρνηση οπερέτα, μια κυβέρνηση που είναι σε πανικό, ούτε καν μια απόλυση δεν μπορεί να κάνει σωστά. Δηλαδή δεν έχετε πάρει χαρτί στα χέρια σας. Χαρτί δεν έχουμε πάρει και μάλιστα ένα δελτίο τύπου είχε βγάλει στον Μάρα Σπέλη για να φύγουμε από τις θέσεις μας. Και το χαρτί της απόλυσης, όπως λένε και η ελληνική νόμη αλλά και η ευρωπαϊκή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει: παίρνεις την απόλυσή σου υπογεγραμμένη και την ίδια μέρα αποζημιώνεσαι. Κοιτάξτε, υπήρξε κάποια νόμη που λέει ότι μπορεί να σου κάνει και δόσεις κτλ. Ανάλογα κτλ. Αλλά την ίδια μέρα ήρθε ένα χαρτί από τον κύριο διαχειριστή. Σήμερα ανυπόγραφο, αυτό είναι. Το εδώ, ανυπόγραφο. Ένα τέτοιο χαρτί μπορεί να το έχουν στείλει χιλιάδες άλλοι. Μπορεί και εγώ να στείλω αύριο 300 χαρτιά τέτοια και να λέω άλλα. Με ένα αριθμό πρωτοκόλλου που δεν μπορούμε να το μπλέξουμε, χωρίς συστημένο γράμμα. Γράφει πάνω ημερομηνία 17, μας ήρθε στις 26. Σε μερικούς, όχι σε όλους. Όπως και έχουν βάλει δύο μισθούς σε κάποιους, όχι σε όλους. Αποζημίωση υποτίθεται μέρος της αποζημίωσης είναι δουλευμένων στην τράπεζα. Αυτή είναι η λεγόμενη ταχυδρομική απόλυση. Ναι, είναι νέα ήθη και νέα. Άλλωστε εντάξει, κυβέρνηση είναι, φασιστική κυβέρνηση είναι. Αύριο μπορεί να νομοθετήσει ότι ό,τι έχουμε στείλει σε επιστολή ισχύει. Εντάξει, okay, όλα τα περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση. Αλλά τουλάχιστον ας μην λέει ότι είναι δημοκρατική. Ας πετάξει το μανδύα, ας κλείσει και τη Βουλή, να μένει μόνο στο Μαξίμου και να φωνάξει και μερικές αύρες όπως κάποτε, γιατί εγώ είμαι και πιο παλιός από σένα, δεν είμαι μικρός, μερικές αύρες και μερικά τάξη στους δρόμους, εντάξει, οκ. Okay. Θα ολοκληρωθεί το πάση. Συγκρεμία, μην τους δίνετε ιδέες. Όχι, δεν τους δίνουμε ιδέες, είναι χειρότεροι από εκείνους. Εκείνοι που είπαν, εδώ βάζουμε το λαό στο γύψο, πρέπει να αυτό και το ένα και το άλλο και είναι, είσαστε ασθενείς και θα σας κάνουμε καλά και θα σας στείλουμε και στη Μακρόνησο και εκείνο και το άλλο, αλλά δεν κλείσαν την τηλεόραση. Δεν κλείσανε το ένα, φτιάξανε σχολεία, φτιάξανε νοσοκομεία, φτιάξανε δρόμους. Βέβαια μέσα στο γύψο. Δεν μιλάγαμε. Γι' αυτό δεν το άντεξε όλοι μας. Και χάσαμε και την Κύπρο τη μισή. Και χάσαμε και την Κύπρο. Τώρα χάσαμε και την Κύπρο την άλλη μισή και όλη την Ελλάδα. Απλώς Έλληνες δεν είπε, θα υπάρχουν σε λίγο καιρό. Και δεν έχουμε σχολεία, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τίποτα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν το λέτε αυτό για, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν το και λέτε δυστυχώς αυτό για να επιστρέψουμε σε κάποιο είδους χούντα που θα κάνει όχι, έργα. Όχι βέβαια, θα τελείωνα και θα έλεγα ότι δυστυχώς για μας στην Ελλάδα του 2013, η χούντα του 2013 συγκρινόμενη με τη χούντα του 1967 είναι δυστυχώς χειρότερη, παρότι έχει κοινοβουλευτικό μανδύα. Μακριά και πέρα από τους εργαζόμενους και από το λαϊκό κίνημα, η Χούντα και η κάθε λογής Χούντα. Αλλά η Χούντα έχει ένα όνομα. Είναι αυταρχική, είναι ανάλγητη, βάζει το λαό στο γύψο και αυτό δεν το αντέχει ο λαός και το απέδειξε με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ενώ αυτοί πιστεύαν ότι θα ξεμπερδεύαν σε δύο λεπτά, ο κόσμος μόλις έμαθε ότι η ΕΡΤ κλείνει, η μια φωνή δημόσια που μπορούσε να υπάρχει, ασχέτως αν δεν την άκουγε πολλές φορές, όταν είπαν ότι βάζει το λαό στο γύψο. Όταν άκουσε τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι τον εταίρο Καπαδόκη, πώς το λέμε, όταν άκουσε να λέει ότι είναι θέματα θεσμών και δημοκρατίας, δεν είναι θέμα 2.500 υπαλλήλων, πράγματι και εμείς αυτό λέμε. Στους 2 εκατομμύρια άνεργους. Και τι άλλαξε τώρα. Έλαντε η συμφωνία των δύο. Άλλαξε το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία για τον κύριο Βενιζέλο μέσα σε 2 μέρες γιατί συμφώνησε με τον κύριο Σαμαρά. Όσο μιλάτε, μου γεννάτε καινούργιες ερωτήσεις. Έχουμε καινούργια κυβέρνηση, έχουμε συνέχεια της προηγούμενης. Τι είναι αυτό που έχουμε τώρα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Άλλο ποιο είναι. Έλα, δεν κοιμάμαι. Η ΕΡΤ είναι. Έλα, κύριε Μπερματάρη. Μια μισή ώρα. Τώρα που είπατε αυτό, το κλείσα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ακούστηκε ότι θα συναντηθείτε με τον κύριο Καψιάδη. Θα το πω. Θα έχετε κάμερα μαζί, θα είναι διαφανής συνάντηση 100% ναι. Ή δεν γίνεται αυτό, ας πούμε. Οκ, okay. Θα απαντήσω στην ερώτηση αφού τελείωσε το προηγούμενο. Και βέβαια είναι συνέχεια όσες και μετατροπές και όσες προβιές να αλλάξει η κυβέρνηση. Αφού ακολουθεί την ίδια συνταγή την πολιτική της Τρόικα, είτε είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που ακολουθούν την ίδια πολιτική, έχουν τους ίδιους αφεντάδες, έχουν τους ανθρώπους που εκεί γονατίζουν μπροστά τους και γονιπετείς, παίρνουν
το αίρισμα να έρθουν να κάνουν, να υψώσουν ανάστημα στον ελληνικό λαό και να τον οδηγητούν και να τον χειραγωγούν, ίδια κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία τα πρόσωπα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι στην κυβέρνηση και ποιοι δεν είναι. Παίρνουν εντολές από τους ίδιους. Άρα η ίδια κυβέρνηση είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, αύριο έχουμε ραντεβού με τον κύριο Καψή, 1:30 με 2 η ώρα. Οι κάμερες, όπως ξέρετε, είναι μόνο για το Θεαθήνα. Μπαίνουν στην αρχή ένα λεπτό, παίρνουν τις φωτογραφίες τους, παίρνουν το ένα πλάνο ότι πήγαμε στον κύριο Καψή, αλλά μετά ποτέ δεν τις αφήνουν μέσα. Εγώ σαν πολίτης ζητάω από εσάς που είστε συνδικαλιστής να έχετε κάμερα μαζί ή να με πάρετε μαζί και να πείτε ότι δεν συζητάμε εν κρυπτό. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πάμε εκεί, σίγουρα το έχουμε πει και άλλες φορές, λένε, συγγνώμη, αράβουμε για το τσιγάρο, δεν πειράζει. Λοιπόν, όσες φορές λένε, το ξαναλέμε πως το κάνεις κοντάς, όσες φορές πάμε σε τέτοιες συναντήσεις, ποτέ δεν θέλουν τις κάμερες μέσα. Και δεν τις θέλουν γιατί η κυβέρνηση είναι σε αδύνατη θέση. Και δεύτερον, δεν μπορεί να πει αυτά που πρέπει να πει. Και κρύβεται. Και επειδή αυτά που λέγονται εκεί τα λένε με άλλο στόμα στον ελληνικό λαό, με άλλον τρόπο, με ψέματα, με υπερφυγές, όπως τα σκουλίκια που κρύβονται κάτω από το χώμα, επειδή λέτε για σκουλίκι τώρα εσείς, έτσι είναι και αυτοί. Μόνο τα σκουλίκια τα πραγματικά είναι χρήσιμα, γιατί αναζωογονούν και κάνουν τρύπες στο χώμα για να παίρνουν οξυγόνο τα λουλούδια και τα δέντρα να ανθίζουν. Αυτή είναι ένα άλλο είδους σκουλίκι της πολιτικής που τους τρώει και μας τρώει τα σωτικά και αυτοί παίρνουν καλά και εμείς χειρότερα. Δεν θέλουν τις κάμερες. Πάντως θα το ζητήσετε. Εμείς θα το ζητήσουμε και θα έχουμε και κάμερα μαζί μας στις ΕΡΤΕΡΕΣ. Ξέρετε, αυτή η απώλεια του site της ΕΡΤ είναι και η απώλεια της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας που είναι γραμμένη σε βίντεο και ήχο. Τι θέλω να πω. Κάποιος πολιτικός κάνει μια δήλωση. Θα κάνω αυτό. Έτσι. Και σήμερα έρχεται και κάνει την αντίθετη δήλωση. Αν υπάρχει το αρχείο, μπορεί ο κάθε Έλληνας να τρέχει να βλέπει πόσο συνεπής είναι ο καθένας που μιλάει. Λοιπόν, ούτε κάμερα θέλουν μέσα στις συναντήσεις, αλλά ούτε και ιστορία να υπάρχει. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό που κάνει δηλαδή την ΕΡΤ είναι πρωτοφανές. Δεν έχει προηγούμενο. Και η Γερμανία, ακόμα επειδή μιλήσαμε για τους φασίστες του 67, αφήσαν την ΕΡΤ, την ΕΤΕΝΑ τότε, κάνανε και την ΕΝΕΔ για να έχουν προπαγάνδα, ανοίξανε και ραδιόφωνα. Γιατί ήταν πιο έξυπνοι από τους σημερινούς. Δυστυχώς. Αλλά βέβαια η σχολή του Σικάγο μου φαίνεται ήταν οι χρονιές εκείνες ήταν όλες ίδιες, βγάζανε τους ίδιους μαθητές. Λοιπόν, ήταν πιο έξυπνοι τότε και χρησιμοποιούσαν τα μέσα και για να αποδηγητούν ανθρώπους βέβαια και κακώς. Ήταν όμως ποτέ δεν έχει κλείσει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας με αυτόν τον τρόπο που έκλεισε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς και η παρέα του είναι υπεύθυνοι για μειοδοσία και ασιάτικη προδοσία. Όλη η χώρα βρίσκεται χωρίς να υπάρχει στον αέρα, να πούμε έτσι, καμία συχνότητα της ΕΡΤ και καμία κρατική συχνότητα. Οπότε όλες οι συχνότητες έχουν καταληφθεί από τους γείτονές μας, γύρω-γύρω από όλους, όχι δεν μιλάω συγκεκριμένα για έναν, ναι. Και όταν ξέρετε βάζουν εκατοστάριδες πομπούς οι γείτονες και μπαίνουν στη συχνότητα δεν βγαίνουν μετά γιατί πρέπει να κάνεις προσφυγή στην ITU. Η ITU είναι μια διεθνής ομοσπονδία που δίνει τις συχνότητες, θα κάνει πάνω από ένα χρόνο, 1,5 για να μπορέσει να σου δώσει συχνότητες, αλλά αν στις δώσει, γιατί όταν έχουν καταληφθεί συνέντως τις δίνεις αυτούς που έχουν καταληφθεί. Είναι όπως γίνεται στην Ελλάδα, βγάζει ένας ένα κανάλι παράνομο και μετά από 6 μήνες συνεδριάζεται σου, του ρίχνει ένα πρόστιμο αλλά το δίνει το κανάλι. Λοιπόν, δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ξεφραγμένη σε κάθε επιδρομή από αέρος. Πήρατε κάποια χρήματα οι υπάλληλοι της ΕΡΤ? Κάποιοι πήραν. Δεν πήραν όλοι? Όχι. Το επιβεβαιώνετε αυτό? Ήδη έχουμε κατάλογο μέσα αρκετά μεγάλο που δεν έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι το επίδομά τους. Και το υπόλοιπο βέβαια της αποζημίωσης πάλι δεν ξέρουμε αν θα το πάρουμε, που βέβαια κάποια στιγμή θα το επιστρέψουμε γιατί η ΕΡΤ ξαναλειτουργήσει. Το θέμα ποιο είναι, ότι το κάνουν επίτηδες και δήλωσε και στον Λάρας ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω σε όλους. Βέβαια δεν έχουν τα λεφτά, αλλά θα σας πω μετά ότι 400 εκατομμύρια στοιχείς στον κλεισμό της ΕΡΤ. Και σήμερα
μειώσαν τα επιδόματα των πολυτέχνων έως και τα κόψανε. Λοιπόν, για 70 εκατομμύρια. Ένα μέρος δηλαδή. Σήμερα έγινε αυτό. Σήμερα έγινε στη Βουλή. Και βέβαια πληρώσαν και το ομόλογο όπως καταγγέλθηκε στη Βουλή με 100% ενώ θα μπορούσαν να κάνουν κάποια μείωση. Οι άνθρωποι είναι, αν τους πούμε ερασιτέχνες, είναι κακό για τους ερασιτέχνες. Είναι κακό για τους ερασιτέχνες, γιατί ο ερασιτέχνης αγαπάει αυτό που κάνει, αλλά το κάνει όπως μπορεί να το κάνει με τα μέσα που έχει. Αυτοί δεν είναι ερασιτέχνες, αυτοί είπαμε πρέπει να πάνε για μειοδοσία και σκάτη προδοσία. Και να πω και κάτι άλλο, και ο κύριος Τουρνάρας θα πάει. Οπωσδήποτε μετά από μηνύσεις που έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί η τρύπα του προϋπολογισμού που ανοίγει τώρα με το κλείσιμο της ΕΡΤ για ένα ΙΝΑΤΙ, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι εύκολο να καλυφθεί και νέα δεινά έρχονται στον κόσμο. Ερχόντουσαν, θα έρθουν περισσότερα. Επομένως, με ποιο δικαίωμα λέει στον ελληνικό λαό ότι εγώ για ένα ΙΝΑΤΙ θα κλείσω την ΕΡΤ, θα πετάξω 2.500 εργαζόμενους, το κόστος όμως των κυκλωμάτων, των δικαιωμάτων. Αυτά που είχε η ΕΡΤ υποχρεώσει να κάνει. Τα συμβόλαια που έχει. Τα συμβόλαια. Οι αγορές ξένου προγράμματος που δεν θα είναι μέσω EBU για ένα χρόνο, γιατί ο νέος φορέας θα κάνει ένα χρόνο. Ακόμα και αν γίνει, θα κάνει ένα χρόνο να μπει στην EBU. Άρα, ό,τι παίρνει, αν παίρνει, οτιδήποτε παίρνει, αν παίρνει, γιατί δεν θα μπορεί να το πάρει και εύκολα, θα το παίρνει εκτός EBU, άρα σε πολλαπλάσεις τιμές. Αυτά όλα δεν είναι προδοσία, δεν ναρκοθετεί το μέλλον. Των παιδιών μας. Εσείς έχετε την αίσθηση δηλαδή ότι δεν γίνονται όλα αυτά για οικονομικούς λόγους? Όχι βέβαια. Τίποτα δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους. Ποια μας έχουν πείσει. Απλώς οι άνθρωποι είναι ανίκανοι, δεχτήκανε μία θέση και απόφαση, μπορεί και πριν από τις εκλογές του 2009, όπως είχε καταγγείλει ο Στρόσκαν τότε. Εγώ δεν τα ξέρω τα πράγματα. Εγώ ξέρω τι δηλώνει ο ένας και τι δηλώνει ο άλλος. Εγώ ξέρω τι δήλωσε ο Στρόσκαν, ότι πριν γίνουν εκλογές του 2009 είχε συμφωνηθεί ότι η Ελλάδα θα μπαίνει στο δούνο του και ότι από τότε για να είμαστε το πειραματόζωο, σοκ και δέος για όλο τον κόσμο. Και όπως βλέπετε και άλλες χώρες είχαν και έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και ακόμα μεγαλύτερα και χειρότερα, αλλά έχουν εξαπαλώνων έχουν περάσει την πόρα και πάνε καλύτερα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό η Ελλάδα μπορούσε και μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα, γιατί και φιλότιμο έχουν οι Έλληνες και περισσότερη δουλειά ώρες δουλεύουν και λιγότερες άδειες παίρνουν και πιο παραγωγικοί είναι. Και να πω και το άλλο, ότι γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν φαγωθεί ότι θα διώξουμε 2.000 υπαλλήλους και θα πάρουμε 2.000 άλλους, τι είναι αυτό τώρα, παιχνιδάκι, να πάρουμε λίγο διαφορετικές ειδικότητες. Η Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή Πολυνησία, έχει τόσες χιλιάδες νησιά, έχει ορεινούς όγκους κτλ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ΕΡΤ, σε ένα λεπτό θα σας πω. Άρα δεν μπορεί να έχει δημόσιους υπαλλήλους όσους έχει η Αυστρία ή η Ολλανδία, που είναι ένα ενιαίο κράτος και δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί, ας πούμε, στην Κάλυμνο, που έχει 250 κατοίκους, και μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι να κρατάνε Θερμοπύλες εκεί, έχει 250 κατοίκους και έχει 35 δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί θέλει δύο αστυνομικούς, θέλει έναν εφοριακό, θέλει ένα λογιστή, θέλει ένα δήμαρχο, θέλει, ξέρω εγώ, ένα παπά. Θέλει ένα γιατρό. Έχουν βγει αυτά. Δεν είναι υπεράριθμοι οι δημοσίοι. Όχι, τι θέλουν να πω ακριβώς. Ναι, αλλά μας έχουν τόσο καιρό φάει ότι είμαστε πάρα πολύ. Έχουν βγει οι συγκρίσεις ότι μάλιστα έχουμε και λιγότερους από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε λιγότερους από το μέσο όρο. Σας λέω, δεν έχουμε το ίδιο. Ας πάρουμε την τηλεόραση. Στην Ολλανδία, επειδή είναι μια επίπεδη χώρα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με δύο πομπούς όλη την Ολλανδία δείχνει τηλεόραση και ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα έχουν 1.150 κορυφές βουνών και 6.000 πομπούς και αναμεταδότες για να μεταδίδουμε το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. 6.000? Ναι, 6.000 πομπούς και αναμεταδότες. Εντυπωσιακό νούμερο. Ναι, γιατί είναι τρία κανάλια, έχουμε τη Βουλή, έχουμε το BBC, έχουμε το Όταν ήταν αναλογικά ήταν κανάλι και πομπός. Κανάλι και τώρα πλέον και αναμεταδότες. Τώρα πλέον τα δίνουν όλα στην Τζέα, παρότι υπήρχε μια μελέτη ότι έπρεπε να είναι 356 σημεία σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς επειδή δεν θέλαν να έχουν κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, αυτή την κυβέρνηση έχουμε, αποφάσισε να είναι 156 τα σημεία. Τα οποία σημεία θα είναι 156 και θα τα πάρει όλα η Τζέα, θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος και με εντολή στο ίδιο νομοσχέδιο, δηλαδή που έχει βγει για διαβούλευση και τελείωση στις 19 του μήνα της ΕΤΑΦ, γιατί λέει θα υπάρχει ένα μονοπόλιο, οπότε αυτός που έχει όλες τις άδειες θα κάνει λιγότερα έξοδα. Δηλαδή, αν, πώς λέγαμε για την κινητή τηλεφωνία,
λέγανε ότι να ανοίξουμε την κινητή τηλεφωνία, να μην είναι μόνο ο ΤΕ, να είναι 2, 3, 4, 5 πάροχοι, γιατί, για να είναι πιο φθηνά στον Έλληνα πολίτη. Εκεί αν πουλάγανε τις άδειες, κάθε μπουκέτο δηλαδή και άλλος πάροχος δικτύου, θα παίρνανε 4 φορές επί χ. Τώρα αν τα πάρει ένας, θα πάρουν 2 χ ή 1,5 χ. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να έχει, λέει, κόστος αυτός που θα τα αγοράσει, αντί για 4 χ, 1,5 χ ο επιχειρηματίας, άρα να μπορεί να χαλάσει λιγότερα λεφτά και έτσι να είναι πιο ελκυστικό το πακέτο για να το πάρει. Πού ακούστηκε αυτό, να κάνεις ένα μονοπόλιο, να δίνεις τα πάντα, γη και είδωρ, τα όσα και τα ιερά, σε ένα μονοπόλιο, ένα κονσόρτσιο που είναι σήμερα, δηλαδή 5 καναλιών. Αυτό δεν έπρεπε να είναι δημόσιο, το Digia. Δεν έπρεπε, δηλαδή. Όχι, θα μπορούσε να είναι, να υπάρχει και δημόσιο και ιδιωτικό. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και μόνο δημόσιο. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά κάπως ελέγχει, υποτίθεται τις συχνότητες. Ζούμε όμως στη χώρα που πρέπει όλα να τα έχουν ιδιώτες. Γιατί έτσι μας έχουν συνηθίσει. Μέχρι να ξεσηκωθεί ο λαός και μέχρι να ξυπνήσει. Λοιπόν, όταν τα δίνει όλα στην DJ, τι θα κάνει η DJ, αυτό που έκανε η κάθε DJ. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε ότι την DJ την απαρτίζουν 5 κανάλια τα οποία είναι υπερχρεωμένα, έχουν πάρει δάνεια. Όπως και τα κόμματα. Όπως και τα κόμματα έχουν πάρει δάνεια, είναι υπερχρεωμένα. Δεν μπορούν να βγουν όταν παίρνουν δωρεάν όλο το ειδησιογραφικό της υλικό από την ΕΡΤ, τα πουλ. Δωρεάν, ενώ τα πληρώνει η ΕΡΤ, αυτή δωρεάν. Μέχρι και το μοντάζ τους κάναμε. Τα στεραμικά μοντάριστα και μονταρισμένα, με οπτικές σύνες που έβγανε αυτομάτως. Άρα, πώς να μην υπάρχει ανεργία στον κλάδο, όταν όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια δεν παίρνουν προσωπικό για τις καλύψεις, όπως γινόταν πριν 5-7 χρόνια. Λοιπόν, παίρνουν δωρεάν. Δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Όλοι οι Έλληνες έχουμε στεγνώσει από τους φόρους και από τα χαράτσια. Αυτοί δεν πληρώνουμε κανένα φόρο. Μην ξεχνάμε ότι συζητιόταν πιο παλιά ούτε καν πληρώνουν για τα κινητά τους. Το Γιουνάλα Φούζο που είχαν βγει ότι δεν πληρώνε. Λοιπόν, ότι του είχαν κάνει χαριστικές πράξεις όπως έχουν κάνει και σε άλλους. Δεν πληρώνουν το 20% της εφορίας. Εγώ πληρώνω 35-40% ο δημόσιος υπάλληλος ή ο ιδιωτικός εφορία. Αυτοί δεν πληρώνουν 20% έπρεπε με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και φέτος μετά από 21 χρόνια δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν τη χρήση συχνότητα, που ήταν 0,2 επί των διαφημίσεων. Δεν την πληρώνουν. Δεν πληρώνουν για την αγορά των συχνοτήτων. Μου φαίνεται πολύ κερδοφόρο. Δεν να ανοίγουμε ένα κανάλι. Όχι, δεν είναι κερδοφόρο, γιατί επίτηδες τα κάνουμε τα κανάλια να μην είναι κερδοφόρα τα ιδιωτικά, ενώ εμείς καταφέραμε να την έχουμε πλεονασματική και να προσφέρουμε στο κράτος 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτοί επίτηδες τα πόσο κάνουν. Πόσο καιρό ισχύει αυτό να είναι πλεονασματική η ΕΡΤ? 4 χρόνια. 4 χρόνια είναι πλεονασματική? Ναι, ναι. Για 1,5 χρόνο είχα ακούσει, γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι, είναι 4 χρόνια, είναι από το 9 και μετά. Γιατί πριν το 9 υπήρχαν οι διοικήσεις και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με τον κύριο Παναγόπουλο, που εμείς τον έχουμε καταγγείλει. Έχει 7 κακουργήματα, έχουν απαγγελθεί και πάει συνέχεια. Ορίστε, εδώ έχω τα χαρτιά, είμαι πάλι μάρτυρας. Εγώ είμαι μάρτυρας κατηγορίας στον κύριο Παναγόπουλο συνέχεια. Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι είχαμε καταγγείλει την αδιαφάνεια, την ισοτελογία, την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και τη διασπάτηση του δημοσίου χρήματος. Και όλα αυτά τα βρήκε και ο εισαγγελέας μετά από καταγγελίες μας, η κυρία Ράικο και η κυρία Φάκου, και τον έχουν στείλει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, εγώ είναι ένα από τα πολλά δικαστήρια που έχω πάει και τα κακουργήματα συνεχίζονται. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τους κάνει και πονάει, γι' αυτό ακριβώς μας είχαν κάνει και μηνύσεις με χαλκευμένα στοιχεία. Βέβαια, αθωθήκαμε εμείς οι συνδικαλιστές τότε που τα καταγγέλαμε. Αυτοί ακόμα εξακολουθούν να λένε ότι είμαστε υποδικαστική έρευνα, αλλά δεν πειράζει, θα μας αναγκάσουν να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Έχετε και το όπλο της έκθεσης ακόμα, έτσι. Δηλαδή λειτουργεί όπως λειτουργεί η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ λειτουργεί με μια τηλεθέαση πάνω από 30%, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ εκπέμπει σχεδόν σε όλη την περιφέρεια, Δυτική Μακεδονία, Ξάνθη, Ρόδο, Γιάννενα, Πάτρα, Αγρίνιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στήσαμε τα λαπανάλια. Τώρα ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Μόσχιανος, ο κύριος Καψής, εντάξει δημοσιογράφος είναι, αλλά από τηλεόραση δεν ξέρει. Λοιπόν, φέρνουν τους γιατρούς να μας κάνουν τηλεόραση. Λέει σχέδιο Μόσχελο. Τι ήταν ο Μόσχελο, ειδικό επιτελικονομικό τη υγεία. Πού ξέρει από τηλεόραση ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έβλεπε μια κάμερα και νόμιζε ότι αυτό είναι τηλεόραση. Είναι σαν να έχω κάνει εγώ ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών και να πάω να κάνω εγχείρηση ανοιχτή καρδιά. Θα το δεχόταν ασθενή. Ποιο ασθενή θα το δεχόταν αυτό. Δηλαδή,
Μόνο αν ήταν αναισθησιοποιημένος. Μα δεν θα υπογράφω ένα συγγενής. Λοιπόν, μα ειλικρινά δηλαδή, όλοι στο Κατσίδη το κεφάλι. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μαλακές. Οι κυβερνώντες πιστεύω ότι το κάνουν επισκοπό γιατί παίρνουν εντολές από τους νταβατζίδες όπως κατήγγειλε ο Καραμανής. Είχε το θάρρος και το κατήγγειλε. Και μετά δυστυχώς και μετά το πήρε πίσω. Δεν μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ. Και έκανε τρόμαξε, δεν ξέρω. Ναι, και έκανε κολοτούπες, μην το γεμίσουν έτσι μέτω. Τα πόδια και το πετάξουν στη ραβίνα. Ναι, αλλά ίσως θα έπρεπε τότε να τα πει αυτά. Όταν, δηλαδή μόλις απειλήθηκε να το πει. Αντί τώρα εκ των υστέρων. Με την πολιτική δεν ασχολούμαι. Με την πολιτική δεν ασχολούμαι. Τι να κάνουμε. Παρότι με έχουν πει πράσινο συνδικαλιστή, ροζ συνδικαλιστή, κίτρινο, μαύρο, κόκκινο. Όλα τα χρώματα έχω. Εγώ με ενδιαφέρει όμως οι εργαζόμενοι που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Επί 25 χρόνια έρχομαι πρώτος σε ψήφους. Πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά σε ψήφους στο συνδικαλιστικό γίγνεσθε. Πριν, όταν κατήγγειλα τότε του Παναγόπουλου, τα έβαλε μαζί μου το Πασόκ. Γιατί τότε ήμουν μέλος το 2004 και μέχρι το 2009 πολέμαγα, όχι με τον Πασόκ βέβαια, το 2004 ήμουν. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, το σύστημα Ρουσόπουλου, το σύστημα Παναγόπουλου, η διοίκηση εδώ που ήταν πολύ ισχυρή, η τότε Ομοσπονδία, η ΓΕΣΕΕ, μας έκανε άλλη Ομοσπονδία εδώ μέσα, διασπαστική, ήταν το σωματείο μου και όποιος μου μίλαγε, χάνονταν με προσωπικής. Καταφέραμε μέσα σε 1,5 χρόνο να γυρίσουμε το κλίμα και να πέσει τότε η Ομοσπονδία, η οποία ήταν και εκείνη δουλοπρεπής απέναντι στη διοίκηση, γιατί τότε η διοίκηση μοίραζε το χρήμα αφιδώς και τα μπόνους σε συνδικαλιστές και άλλους. Εμείς από το 9 που αναλάβαμε την Ομοσπονδία, που έγινα πρόεδρος, την πρώτη επιστολή που έφυγε ήταν ότι να κοπούν όλα τα προνόμια των συνδικαλιστών. Εγώ έχω 37 χρόνια και πήρω 1.250 ευρώ. Αν ήταν οι εποχές του 2000... Απίστευτο αυτό. Πόσα παίρνετε? 1.200 ευρώ. Έχω το φακελό. Τα καθαρά είναι αυτά. Τα καθαρά είναι τα καθαρά. Ναι. Μικτά είναι 1.800. Μήπως πρέπει να αρχίσετε όλοι να τα βγάζετε αυτά τα χαρτιά. Τα έχουμε βγάλει πολλές φορές και τα έχουμε στηρίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν είμαστε στις εποχές του 2007, του 2008 κλπ, όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πράγματι παίρνανε κάποια ψίχουλα παραπάνω, παίρνανε 2.500, αλλά παίρνανε και κάποια άλλη 35-40. Ο πρόεδρος Δευτερός Σύμβουλος 350 χιλιάρικα το χρόνο, τουλάχιστον εντός από τις χρυσές κάρτες κτλ. Και τα άλλα ωφέλη που είχε. Και δίνανε και κάποια ψίχουλα στους εργαζόμενους. Πόσο όμως, με δουλεύοντας υπερορίες και τέτοια κτλ. Και τότε υπήρχαν και ελεύθερες συλλογικές σε διαπραγματεύση, κάναμε συμβάσεις. Λοιπόν, όμως η αδιαφάνεια και η ρουσιοτελογία που υπήρχε μας ανάγκασε τότε να πάμε, να πάμε στα δικαστήρια. Και ένα κομμάτι τότε των συνδικαλιστών, γιατί έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, κοίταγε πώς θα μπουκωθεί εκείνη τη στιγμή, γιατί έλεγε ευκαιρία, είναι τώρα μπουκωθώ κι εγώ. Δεν τον πείραζε που αυτός ναρκοθετούσε το μέλλον και της ΕΡΤ, αλλά και της Ελλάδας έτσι όπως έγινε. Η ΕΡΤ είναι κερδοφόρα και μάλιστα δίνει 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κερδοφόρα πλεονασματική, γιατί δεν έχει σκοπό το κέρδος, δίνει 150 εκατομμύρια φέτος, δηλαδή 150 εκατομμύρια ευρώ πίσω στο κρατικό κορβανά. Μάλιστα. Άσο που πληρώνει λαγιέ παράνομα, συντηρεί το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, δίνει 40 εκατομμύρια στον υπολογισμό, παράνομα και καταχρηστικά γιατί ο λαός πληρώνει για να έχει ανταπόδοση σε αυτό που πληρώνει. Κοντεύουν 243 ώρες μετά την πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ορίστε. Ναι. Που είπε ότι πρέπει να ανοίξει. 11 είναι σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι. 11 μέρες, ναι. Λοιπόν, από διάφορες συνομιλίες που είχα με υπαλλήλους κτλ., μου είπαν είναι υπόθεση 2 ώρων να ανοίξουν. Ούτε. Να ανοίξουν όλα. Ποιοι. Δηλαδή, το ένα είναι η Ντίτζια. Ποιοι σας μπλοκάρουν. Η πρώτη πρώτα μας μπλοκάρει τότε με τις οπτικές ίνες. Το ψηφιακό σήμα, όπως ξέρετε, έχει. Deutsche Telekom. Ναι, ναι. Μάλιστα έχουμε κάνει αλληλογραφία και μας έχουν κόψει και τα τηλέφωνα, ακόμα και τα φάξ και όλα. Έχουμε κάνει αλληλογραφία και μας είπαν ότι μας λέει το κράτος, μας έχει πει το κράτος, ο ιδιοκτήτης αυτό, ότι να κόψουμε τις οπτικές ίνες και τα τηλέφωνα κτλ. Η Ντίτζια παράνομα και μεταχρηστικά, ο μεγάλος αδερφός έχει γίνει, έκοβε και το σήμα το 902 ακόμα τότε που. Το είδαμε, ναι. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα αύριο μεθαύριο, είναι χειρότερο από το δουλειό του. Ή κάθε DJ που θα είναι
πάροχος δικτύου. Γιατί την ΕΡΤ δεν τη θέλουν να έχει υπάρχει δικτύο, θέλουν να είναι βίντεο κλαμπ. Γιατί, για να τις βάλουν το αποδοτικό τέλος, να το παίρνει η ΕΡΤ, να βρίζονται την ΕΡΤ και τους υπαλλήλους της και μετά η ΕΡΤ να πηγαίνει να πληρώνει νίκη στην DJ-α. Άρα στην ουσία να παίρνει το αποδοτικό η DJ-α. Κάτι που το πολεμάνε και το θέλουν όλα αυτά τα χρόνια. Περιττώ να πω ότι τα ιδιωτικά καράτια τα πληρώνουμε πολλαπλάσια έτσι. Για την ΕΡΤ, αν δίναμε 50 ευρώ το μήνα και το ερχόταν 30 στην ουσία γιατί πληρώναμε όλα τα άλλα στην ΕΡΤ, τα κανάλια ιδιωτικά με μελέτες που γίνονται από 50 με 55 ευρώ το μήνα που στοιχίζουν στον Έλληνα πολίτη. Εκτός βέβαια τις κατευθυνόμενες κρατικές διαφημίσεις των μονοπωλίων όπως τη ΔΕΗ, τη ΕΙΔΑΠ, το ΟΠΑΠ κτλ. Που με πολύ χρήμα έπεφτε η διαφήμιση στα ιδιωτικά κανάλια. Έχετε συμβόλαια για διαφημίσεις? Είχαμε και συμβόλαια για διαφημίσεις. Μέχρι πότε? Για όλο τον χρόνο. Και αυτά ήταν και ένα νέο. Π.χ. τώρα, ας πούμε, 400.000 χάσαμε από το κίνο. Ωραία. Το κίνο, π.χ. Ποιοι άλλοι σας μπλοκάρουν, λίγο να μην ξεφύγουμε. Ναι, όχι σαν διαφήμιση. Το κίνο έπαιζε από τα κυκλώματα της ΕΡΤ. Και ήταν η εγγύηση ότι πήγαινε αυτόματα σε όλα τα πρακτορία. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και είναι τα μαγνητοσκόπηση και το δίνουν μετά. Και καταλάβατε τώρα, δεν θέλω να κάνω και δυσφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Ότι τον τρόπο που έχουν ίσως υπάρχει διαβλητότητα. Θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστος. Όμως και με τα μαθήματα. Περιμένα να τελειώσω τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τα δίνανε με μόντεμ. Που και αυτό υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση από σχολείο σε σχολείο και τα θέματα τα ήξεραν. Δηλαδή, όταν ξεκινούσαν από την Αθήνα, τα ξέρανε στην Πάτρα. Πολύ ωραία. Δηλαδή είναι ο ΤΕΚ, η DJ-α και ποιοι άλλοι φορείς. Αυτοί οι δύο φορείς. Η DJ-α σήκωνε και σηκώνει παράνομα, χωρίς άδεια, κανάλια, τις μπάρες δηλαδή. Αυτά που του λέει ο. Αυτό που δεν είναι μαύρο και είναι μπάρε, είναι πολύχρωμο. Και παράνομο κιόλας και δεύτερη φορά. Γιατί το κάθε μπουκέτο σηκώνει 4 κανάλια και αυτοί έχουν 27. Με βάση τον νόμο που έχει ψηφιστεί στη Βουλή, κάθε μπουκέτο σηκώνει 4 κανάλια. Αυτοί έχουν 27 κανάλια με μπάρε. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουμε ένα κράτος, μια κυβέρνηση δηλαδή, εκτός από την πειρατή και απατεώνα. Και μη νόμιμο και μη σύνομο. Και μετά μας μιλάνε για σύνταγμα και για νόμους. Και τους νόμους πρέπει να τους εφαρμόζει μόνο ο απλός λαός, ο λαοτζίκος. Όχι. Τέλος. Τελειώσαν αυτά. Καταλάβατε κάτι, οτιδήποτε που μπορείτε να μας εξηγήσετε και εμάς από τη δεύτερη απόφαση του ΣΤΕ? Βέβαια, η απόφαση του ΣΤΕ είναι. Γιατί εγώ πραγματικά τα έχασα από τις παραπομπές τις άπειρες που είχε. Ναι. Και από την πολυλογία, αν θέλετε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση του ΣΤΕ. Η δεύτερη. Ναι, η δεύτερη. Δεν θέλω να κρίνω ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη. Εμείς προσφύγαμε στο ΣΤΕ, γνωρίζοντας ότι με πάγια νομολογία του ΣΤΕ δεν μπαίνουν στη λογική ότι είναι άκυρες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το έχουν πάρει απόφαση γιατί έτσι υποτίθεται βοηθάνε τις κυβερνήσεις. Εμείς προσφύγαμε κατά τη ΣΚΙΑ, τη κοινή υπουργική απόφαση. Πολλοί μας λέγανε δεν έχετε ελπίδες. Πράγματι και η κυβέρνηση, όπως είχε ανακοινώσει και Δίκοπλου πριν τρεις μέρες, γιατί προσφύγαμε άμεσα, είχε πει ότι κλείνουμε την ΕΡΤ και θα ξανανοίξουμε άλλο κρατικό μόρφωμα το Σεπτέμβριο και θα δούμε. Όπως λένε και τώρα. Και ο Καψής θα βγει και με 2-3 μήνες θα είναι, μπορεί να είναι και 4, λέει 5. Θα κάνουμε ένα μεταβατικό και θα δούμε το μεταβατικό πώς έγινε. Για να υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Από την απόφαση του ΣΤΕ. Που λέει ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα που να εκπέμπει το σήμα που έκπεμπε η ΕΡΤ. Δηλαδή τις συχνότητες, αλλά και το πρόγραμμα που είχε και τις δουλειές που είχε. Αυτό δεσμεύει την κυβέρνηση. Γι' αυτό είχε βγει και ο Βενιζέλος και είχε πει ότι είναι θέμα θεσμών, δημοκρατίας και συντάγματος. Ξεχάστηκε αυτό, δεν πειράζει, αλλά λέμε τώρα. Το είπε όμως και ο Παυλόπουλος, το είπαν και οι συνταγματολόγοι. Τελικά υπάρχει αξιοπρέπεια σε αυτή τη χώρα. Και λέω, υπάρχει αξιοπρέπεια σε αυτή τη χώρα από τους πολιτικούς. Γιατί ο απλός λαός έχει αξιοπρέπεια. Και μυαλό έχει και θυμάται. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας μία δική μου απορία. Δεν έχω βρει πουθενά τις προσφυγές σας, δηλαδή το κείμενο, το αίτημα. Έχω δει τις αποφάσεις, δεν έχω δει το αίτημα. Υπάρχει κάπου αυτό που μπορώ υπάρχει, να δω? Να απαντήσω όμως πρέπει για την απόφαση, γιατί απάντησα ένας σκύλος. Πρώτο-πρώτο, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, δεν μπαίνει στο άρθρο 1, γιατί αν έμπαινε στο άρθρο 1, όπως μπήκε. Μία δικαστήνα μπήκε και είπε ότι πρέπει να κυρωθεί όλη η οικία. Οι άλλοι 4 δεν μπήκαν στο άρθρο 1, αλλά μπήκαν σε όλα τα άλλα.
σχεδόν. Και τι είπανε, να δουλεύει η ΕΡΤ στην ουσία με όσο προσωπικό χρειάζεται, που η πρώτη δεν το έλεγε, με προσωπικό της ΕΡΤ, να έχει όλο αυτό το πρόγραμμα, να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, γιατί ο κύριος Μπάνος, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της κυβέρνησης μάλλον, είναι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είπε ότι εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε δημόσια τηλεόραση. Τις συγνώμες μπορούμε να ελέγχουμε και στις έχει ιδιώτες, ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά να τώρα αποφασίσαμε να φτιάξουμε. Και κάθε μέρα διορθώνανε και μια κοία για να φέρουν θέματα ακυρότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο του είπανε κιόλας ψυχρά και τις δύο φορές ότι δεν έχει δικαίωμα να αναλάβει. Γιατί κάνανε μια τεχνική μελέτη και μια τεχνική τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή η τεχνική να φέρει τελεσμένα γεγονότα και να μην μπορεί κανένας να τα ανατρέψει. Γιατί έτσι έπρεπε. Στην ουσία δηλαδή λέγανε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δημόσια τηλεόραση. Και δεν θέλανε να υπάρξει. Γι' αυτό δεν ήταν και έτοιμοι. Άμα ήταν λίγο έξυπνοι θα το κάνανε. Βέβαια ήταν ακόμα λίγο πιο ξυπνότεροι. Να μας φοράζανε. Μόλις τελειώσει, μιλάμε. Σε 5 λεπτά. Αν ήταν λίγο πιο έξυπνοι ακόμα θα μας φοράζανε και θα λέγανε θα κόψω αυτό, θα κόψω εκείνο, θα κόψω το άλλο, θα πουληθούν 1000 γιατί κλείναμε μόνοι μας. Βέβαια. Κάτι λέει ο λαός για την πόρνη, αλλά τέλος πάντων ας μην το πούμε τώρα. Ότι θέλει να κρυφτεί δηλαδή, αλλά η χαρά δεν την αφήνει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι θέλανε να προκαλέσουν σοκ και δέος και θέλανε να εφαρμόσουν αυτό που εφαρμόσανε και σε άλλες ομοσπονδίες και σε άλλους συλλόγους, την πυγμή. Το κλείνω, σε σκοτώνω, πεθαίνει, σε ξεχνάνε. Και έτσι είμαι εγώ πιο δυνατός. Πολλές φορές όμως, αλλά όταν κανονίζουμε, λέει ο Θεός μας βλέπει όταν κάνουμε σχέδια και γελά. Και στο χωριό που λένε άλλα κανονίζει ο γάιδαρος και άλλα γαϊδρονάτης. Λοιπόν, ο κόσμος, ο λαός ο απλός ξεσηκώθηκε. Παρότι έχει κάνει αρκετή υπομονή για την ανέχεια, τη φτώχεια και όλα αυτά, δεν δέχτηκε να του βάλουν για άλλη μια φορά γύψο. Και αυτό δεν το ένιωσε καλά στο πετσί του. Και αυτή την αγάπη του κόσμου μας κρατάει εδώ 16 μέρες, ζωντανούς όρθιους, άϊπνους, αλλά με πλήρες πρόγραμμα της ΕΡΤ, παγκόσμιο ρεκόρ 16 μέρες συνεχούς ροής. Οι εργαζόμενοι εδώ στην ΕΡΤ και οι συνάδελφοι με έχουν κάνει να νιώθω υπερήφανος που είμαι ανάμεσά τους και είμαι ένα κομμάτι από αυτούς, το μικρότερο κομμάτι από αυτούς. Σε ποιο τομέα εργαζόσασταν? Εγώ στην ουσία ήμουν ηλεκτρονικός γιατί ήμουν χειριστής με αυτό ασυρματιστής στα καράβια, ποτέ όμως δεν έκανα χρήση αυτού του δικαιώματος. Στην ΕΡΤ μπήκα σαν διοικητικός υπάλληλος, παρέμεινα σαν διοικητικός υπάλληλος, ήμουνα στις προμήθειες, πολλή δουλειά, διαδικασίες προμηθειών μεγάλες. Και μάλιστα τις εποχές εκείνες που είχαμε πάρα πολλά και χωρίς κομπιούτερ και γράφαμε πάρα πολλές μεγάλες εισηγήσεις, έγινα προϊστάμενος σε ένα-δύο τμήματα με αναπληρωτής διευθυντής. Μετά παραιτήθηκα γιατί ήθελα να είμαι πιο κοντά στο συνδικαλισμό, ήμουνα και τότε, αλλά μετά έφυγα για να είμαι πιο κοντά στο συνδικαλισμό, για να αφιερώνω περισσότερες ώρες, γιατί εδώ εμείς οι συνδικαλιστές ερχόμαστε το πρωί στις 8-8.30, φεύγουμε 2 τη νύχτα, 3 τη νύχτα, 4 τη νύχτα. Λοιπόν, όχι τώρα, τότε. Τώρα είμαστε εδώ. Λοιπόν, και άλλαξα τμήμα και είχα πάει στο ταμείο και ήμουν προϊστάμενο στο ταμείο και συγχρόνως είχα λίγο περισσότερο χρόνο να ασχολούμαι με το συνδικαλισμό. Ταμείο μου είπατε τώρα και έκανα ένα καμπανάκι μου χτύπησε. Ποιο το έχει το ταμείο της ΕΡΤ? Το ταμείο της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή το έχει ο διαχειριστής, ο πρώην πρόεδρος που ερχόταν και έλεγε πριν 10 μέρες, διευθύνων σύμβουλος μάλλον. Πριν 10 μέρες ότι εγώ ήρθα να μην κλείσω την ΕΡΤ αλλά να την αναγεννήσω, να την αναβαθμίσω, να την μεγαλώσω, να την κάνω. Σήμερα είναι και διαχειριστής γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Έτσι ξέρετε ότι ο διαχειριστής και αυτός που είναι που κλείνει τις εταιρείες παίρνουν τα περισσότερα. Ο Άρης ποιος είναι? Έλεγε μια ταινία, Ελληνική. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, στα κόκκινα φανάρια. Που οι δύο φίλοι σκοτωνόντουσαν για την Τζένι Καρέζη. Ο Καζάκος με τον. Με τον, πώς το λένε, Καρά. Όχι, είτε, όχι με τον Καρά. Όχι, λέω εντάξει, πάμε παρακάτω. Όχι, είναι πολύ γνωστός, ο οποίος είχε τη Σαμιωτάκη γυναίκα. Η γυναίκα δεν ήταν Σαμιωτάκη, κάτσε να σου πω τώρα. Θα το πούμε, να το ρωτήσω. Ναι. Κάτσε να το ρωτήσω, γιατί κόλλησε το μυαλό μου, είχε με το οποίος, αλλά παρόλα αυτά, κολλάει και το μυαλό μου, το σβέρω. Για πολλά τα λεφτά, ποιος ήταν, ο κούκλος ένας άλλος, ο κούκλος της Σαμιωτάκη
Σαμιωτάκη ο άντρας μου, ρε. Αυτά δεν μου θα τα έλεγα. Τη Σαμιωτάκη τον άντρας. Καλογύρω, ναι. Καλογύρω. Λοιπόν. Λοιπόν, έτσι που λες. Λοιπόν. Δηλαδή φαντάζομαι ήταν υπάρχουν πολλά, κάποιοι... Ήταν πολλά τα λεφτά που λες και έβγαλε το μαχαίρι να το σκοτώσει γιατί του είχαν δώσει κάποιοι άλλοι. Έτσι που λες. Είναι και το θέμα. Είναι πολλά τα λεφτά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος λογαριασμός σε κάποια τράπεζα, κάποιοι πολλοί λογαριασμοί, κάποια λεφτά εκεί που... Είναι τώρα, πώς το λένε, στην αναμονή, να τα φάνε κάποιοι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πάντως η ΕΡΤ θα στοιχίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο μελλοντικά για το χρησιμοποιητές. Προς το παρόν θα στοιχίσει 350 περίπου με 400 εκατομμύρια από ό,τι έχουμε βγάλει. Και κάθε μέρα γεννιόνται και άλλα. Υπάρχουν θέματα πάρα πολλά που εντάξει, είναι ανυπολόγηση της αξίας. Και το μεγαλύτερο είναι ανυπολόγηση αξίας είναι ότι θα χάσει το δίκτυο, το οποίο δίκτυο αυτό δεν αποτιμάται. Όσο το αρχείο της ΕΡΤ που όλοι κοκορεύονται και λένε το αρχείο της ΕΡΤ θα χάσει την έγκλη για την αξία του, γιατί πολλοί ηθοποιοί, τραγουδιστές, συντελεστές κτλ. Έχουν δηλώσει εγγράφως και έχουν κάνει και αγωγές ότι επειδή η σύμβασή τους ήταν μόνο με την ΕΡΤ και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να διαβιβαστεί και να κάνει, γιατί υπάρχουν και για δικαιώματα, κάνανε χαρτί και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε ξανά πια η ΕΡΤ, αν δεν υπάρχει ΕΡΤ, να ξαναπαιχτεί το έργο μας από τον επόμενο φορέα, όποιος και να είναι αυτός. Αυτό τι δείχνει, ότι και το αρχείο της ΕΡΤ που τόσο είμαστε υπερήφανοι και αυτό κουτσουρεύεται, χάνουμε και από το ΕΣΠΑ 10 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να πάρουμε για να φτιάξουμε το διαδραστικό μουσείο, δεν είναι μόνο πόσα θα χάσει το κράτος, είναι και πόσα θα χάσουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δείχνουμε το Euronews, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ που τα έχουν δώσει τα λεφτά οι Έλληνες πολίτες και πρέπει να τα επιστρέψουμε και άλλα πολλά, τι να πω. Και να μην ξεχάσουμε... Μα δεν βγάζετε το Σαμαρά που πήγαινε στην Κίνα όμως. Κάνετε λάθος. Κάνανε απεργία οι δημοσιογράφοι πράγματι και εμείς παρότι πάντα τους στηρίζαμε, γιατί όλοι συνάδελφοι είμαστε, από την ημέρα που ήρθε ο Λάντ εδώ, γιατί ξέραμε ότι θα βρει άλλοθι ο κύριος Σαμαράς. Γιατί άλλοθι είναι έτσι, ότι δεν με βγάζει από την Κίνα από το ένα. Καλά, εντάξει, εγώ το λέω για να μου πει. Ναι, ναι. Το είπε και ο ίδιος, ότι θέλω να βρω 2.000 απολύσεις να πάρω την επόμενη δόση. Και ο μόνος οργανισμός που εκείνη τη στιγμή είχα εύκαιρο, και επειδή δεν είχε και έναν υπουργό να μπορεί να στηρίξει την κυβέρνηση, δεν ξέρουμε τι είχε εκείνη τη στιγμή ο κ. Σκεδίκοπλου και είπε το ναι. Το έλεγε αυτό στις αρχές όταν μας πήλωνε, μας λιδωρούσε κτλ. Ότι δεν τον βγάζαμε. Εμείς από τότε από τον Ολάν, παρότι βγαίναν στα κανάλια και λέγανε ότι όταν ήρθε ο Ολάν, τους δείξαμε όταν πήγε στην Κίνα, όταν πήγε στην Τουρκία, όταν πήγε στις Βρυξέλλες. Όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις αποστολές, με εντολή του Σαμαρά, έπαιρνε 20 άτομα μαζί του. Τα περισσότερα ήταν φύλλα προσκύμενα σε αυτόν και συνταξιούχοι, επαναπροσλαμβανόμενοι στην ΕΡΤ με διπλάσιους μισθούς, 4.000 ευρώ. Άνθρωποι που δεν πατάγανε ποτέ στην ΕΡΤ πηγαίναν στα ταξίδια με εντολή του, 20-25 άτομα, μαζί βέβαια με τους καμεραμάν. Και στην Κίνα τον βγάλαμε και είπε ό,τι ήθελε, τον παρακολουθούσαν τα συνεργεία. Αυτό το κάνανε όλες οι κυβερνήσεις, έτσι από το Σαμαρά και πίσω. Ναι, έτσι, ναι, να το ναι, πούμε ναι, αυτό. Ναι, 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 αλλά εμείς λέμε για τον Σαμαρά που λέει ότι δεν με δείξανε. Όχι, λέω γενικά. Να το... Τον κύριο Σαμαρά είχαμε στείλει 2-3 συνεργεία εκεί. Τον κύριο Σαμαρά τον ακολουθούσε μια κάμερα πάντα και ακόμα και που έβγαινε, αν ήθελε, το έδειχνε η ΕΡΤ. Και πράγματι ήταν σε ζωντανή σύνδεση συνέχεια. Ακόμα και όταν του είπανε, η πρώτη κουβέντα που του είπανε ήταν ότι καλώς τον κύριο Σαμαρά. Μας αρέσει η συνεργασία με την Ελλάδα γιατί φτιάξαμε ένα ντοκιμαντέρ με την ΕΡΤ και είναι θαυμάσιο. Και το είχαν πάρει πριν 5 μέρες. Δηλαδή οι Κινέζοι τι θέλουν στην Ελλάδα, τον πολιτισμό και το ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε με την ΕΡΤ. Και όχι την Κόσκο, τα λιμάνια, τις business και οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά ο Σαμαράς για δικαιολογία είπε ότι δεν με δείξανε στην Κίνα, ενώ λέει ψέματα. Όπως τον Ολλάντο δείξαμε, όπως στην Τουρκία τον δείξαμε και μάλιστα αν υπήρχαν δημοσιογράφοι τότε, θα γινόταν ένα ρεπορτάζ. Θα έκανε μια δήλωση, ένα ρεπορτάζ με ένα φλου ή ένα κοντινό και τέλος. Τώρα έλεγε ότι ήθελε στην κάμερα, αν κάμερα. Τα έλεγε όλα. Δηλαδή τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Είπαμε ότι αναγκάστηκε και είπε ότι ναι, το έκλεισε γιατί έπρεπε να πάρω τη δόση. Ως και πρέπει να βρω 2.000 κεφάλια. Ωστόσο, κάνατε απεργίες και εμείς, μάλιστα εγώ προσωπικά. Οι δημοσιογράφοι λέτε. Εγώ δεν καλύπτω τους δημοσιογράφους όμως. Okay. Υπάρχει εσύ και πω εσύ. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ φέτος δεν έχουν κάνει το 12 δηλαδή. Να το κάνω ερώτηση και να μου πείτε. Ναι, ναι.
τα Σαββατοκύριακα. Εγώ έψαχνα να βρω τις ειδήσεις της ΕΠ και δεν παίζανε. Ναι. Και μου κακοφαινόταν, έλεγα γιατί ρε γαμώτο, τι γίνεται, κάτι γίνεται. Πείτε μου μια απάντηση. Κοιτάξτε, επειδή σαν ιερές αγελάδες το Σαββατοκύριακο πηγαίνανε και βόσκανε οι συνάδελφοι. Είμαστε το μεγαλύτερο βουστάσιο της Ελλάδας, από ό,τι είπε ο κ. Σαμαράς, της Ευρώπης. Γιατί είχαμε 2.700 ιερές αγελάδες που απομιζούσαν την ΕΡΤ. Έτσι μας είπε. Ότι είμαστε ιερές αγελάδες. Βέβαια, ξεχνάει ότι έχουμε και επιστολές και δικές του και άλλων νόν παραγόντων, ακόμα και των δικών των διοικήσεων που εκθιάζουν το προσωπικό. Και να σας πω κάτι, πράγματι τα Σαββατοκύριακα οι δημοσιογράφοι δεν κάνανε απεργία. Ζητούσανε και σε εμάς τα χρωστάγανε. 8 μήνες κυριακάτικα και νυχτερινά. Να μου τα πείτε, αυτά θέλω. Ζητάγανε κυριακάτικα και νυχτερινά από τους τα χρωστάγανε 8 μήνες. Και τα οποία, επειδή έκλεισε η εταιρεία, θα πάρει στα δικαστήρια να τα πάρουν. Λοιπόν, ζητάγαμε να παίρνουμε τα ρεπό μας. Ξέρετε ότι 30.000 ρεπό χρωστάει η ΕΡΤ στους. 30.000 ρεπό χρωστάει η ΕΡΤ στους εργαζόμενους. 10 χρόνια ρεπό. Όχι, δεν είναι 10 χρόνια ρεπό, έχουν συσσωρευτεί στα 3 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Γιατί διώξανε. Στην ΕΡΤ έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 40-45% την τελευταία τριετία και η μείωση των μισθών γύρω στο 45% πάλι. Για να μην τα ξεχνάμε. Τις άδειες του 2012, επειδή δεν μπορούσαν να τις πάρουν, να τις δώσουν, τις έχουν μεταχρονολογήσει να τις πάρουν τον Οκτώβριο του 2013. Καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό είναι παράνομο. Και βέβαια είναι παράνομο. Αλλά εμείς, οι ιερές αγελάδες, δουλεύαμε αγωγιστά πάνω από 12 ώρες την ημέρα, 13-14, παράνομα πάλι. Αποδεχόμαστε την παρανομία στον νόμο, ακόμα και η Ομοσπονδία, για να υπάρχει ΕΡΤ, για να μην την κλείσουν, για να μην τις ρυθμίσουν. Δεχόμενοι πάντα υποσχέσεις ότι θα πάρουν συμβασιούχους, όπως να. Ο προϋπολογισμός πριν 10 μέρες πριν κλείσει η ΕΡΤ, στον προϋπολογισμό που του συνέταξε ο κύριος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ελέγχει ο κύριος Στονάδας, προβλέπει 500 συμβασιούχους στην ΕΡΤ. Γιατί δεν έβγαινε δουλειά. Και δεν θα βγει και η Προεδρία. Τι θα γίνει με την Προεδρία από 1η Ιανουαρίου. Θα την πάρει να την κάνουν στις Βρυξέλλες, γιατί αν δεν υπάρχει ΕΡΤ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ στην Προεδρία, σε μια ορκομοσία γίνανε τόσα λάθη, αν είδατε. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα κλπ. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν είμαστε χερέκακοι, αλλά θέλω να σας πω ότι και το ΜΕΚΑ και ο Αντένα και ο ΣΚΑΙ και όποιος πάει να καλύψει, θα καλύψει για μια φορά, για δύο. Μετά τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα στην ΕΡΤ στήχησε 15.000 ευρώ. Δεν θα έπρεπε το ΜΕΚΑ, το Αντένα που τα έδειξε και πρώτο. Κατ' επιλογή της κυβέρνησης τα δείξαμε πρώτα εκείνα τα κανάλια. Γιατί όταν βάζετε τις ειδήσεις σε εμάς 9 η ώρα και σε εκείνοι έχουν 8 και τους έχουμε δώσει τα θέματα από το μεσημέρι, λογικό είναι να μην σε δει σε έναν τηλεθεατή, να δει το ΜΕΚΑ και το Αντένα. Το ΣΤΑΡ, τον ΑΛΦΑ. Λοιπόν, άρα όταν η κυβέρνηση έχει σαπίσει ή προσπαθούσε να σαπίσει την ΕΡΤ, μην τρέχει στους εργαζομένους. Εντάξει, έλεος. Είναι αυτό που λέει τι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Ένα σύριαλ που ήταν στην τηλεόραση. Εμείς λέμε τι ψυχή θα παραδώσει, ρε Σαμαρά. Αυτό σκέφτομαι. Έλα. Πες μου, σε έχω πει πολλά, Άντι. Τι άλλο να σας πω, ευχαριστώ για τον χρόνο. Δεν σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ έχω ανάγκη. Δεν σ' αρέσει, δεν εννοώ ότι σ' αρέσει τα λόγια μου, δεν σ' αρέσει που μιλάω ελεύθερα. Έτσι. Όχι, μ' αρέσει και θέλω να μιλάτε και ακόμα πιο ελεύθερα. Δηλαδή, και επίσης θέλω η ΕΡΤ να σταματήσει να είναι κρατική. Πρέπει να είναι δημόσια. Να είναι δημόσια, που σημαίνει ότι όταν ένα κόμμα, ας πούμε, καλεί την ΕΡΤ για κάλυψη, να πληρώνει. Ακριβώς. Κανονικά. Μα έχει βγει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη διοίκηση, επειδή τη απειλήσαμε να τη πάμε στον εισαγγελέα και είναι παράβαση καθήκοντος και διασπάθηση δημοσίου χρημάτων και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Σε έκλεισε η ΕΡΤ που λένε αυτοί. Ο κύριος Μάναλης, έστω και τις 20 μέρες που θα δω ένα μήνα που έδινε όλα τα πουλ δωρεάν. Τα έχουμε. Λοιπόν, μην ο κύριος Μάναλης είναι ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος που έφτιαξε κάποια στιγμή. Μάλλον δεν τα ξέρω πολύ καλά. Έκανε το HD ή όχι. Όχι, ο ταγματάρχης ήταν αυτός. Ο ταγματάρχης, δεν το έκανε ο ταγματάρχης. Το high definition, πράγματι υπήρχε διοίκηση που στήριξε, βοήθησε, όπως και ο κύριος Χιτήρης. Κόντρα στο Sky και στα ιδιωτικά συμφέροντα που λυσάξανε τότε, αλλά το μεγαλύτερο πόλεμο το δεχτήκαμε εμείς εργαζόμενοι που το στήσαμε και το δουλεύαμε δωρεάν. Δουλεύαμε δωρεάν για να στηθεί το κανάλι και όποτε είχε μεταδώσει το κανάλι το δουλεύαμε δωρεάν. Χωρίς νυχτερινά, χωρίς Κυριακές, χωρίς αργίες, το δουλεύαμε δωρεάν, χωρίς μισθό.
του HD. Γιατί θέλαμε να έχουμε αυτό το κανάλι, το high definition. Τώρα χάνονται βέβαια όλα έτσι. Λοιπόν, για να επανέλθω προηγουμένως, οι δημοσιογράφοι προηγουμένως καλά κάνανε και ζητούσανε μια δέσμευση τουλάχιστον πότε θα πληρωθούν τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να δουλεύει τα Σαββατοκύριακα και να μην πληρώνει αυτό που λέει ο νόμος. Είναι δυνατόν να δουλεύει Κυριακές, νυχτερινά, αργίες και να μην πληρώνει αυτό που λέει ο νόμος. Υπάρχει... Είναι δυνατόν να πηγαίνει ταξίδι και να σου λέει 9 ευρώ την ημέρα. Η ερώτησή μου πηγάζει από ένα κενό επικοινωνίας. Δηλαδή, αν έβλεπα εγώ μια κάρτα που έλεγε, ας πούμε, ότι οι δημοσιογράφοι απεργούν για αυτόν τον λόγο, θα έλεγα, α, οκ, okay, απεργούν για αυτόν τον λόγο. Αυτό το επικοινωνούσα. Έπρεπε να το βρω, ναι. Έπρεπε να σκάψω για να το βρω. Υπήρχε μια διαφορά, όμως, να σου πω. Όταν εγώ κάνω απεργία σε Μοσπέρτ, και από τη συγγνώμη το λέω εγώ, δηλαδή, η Μοσπέρτ όταν κάνει μια απεργία, υπάρχει υποχρέωση με βάση δικαστικές αποφάσεις, το οποίο λέει ότι δίνουμε το 10% το 1 τρίτο των δελτίων ειδήσεων για λόγους κοινωνικής προστασίας και ενημέρωσης και όλη την άλλη ώρα είναι μαύρο το γέλη, μαύρο, κατά μαύρο. Εμείς ερχόμαστε συνεννόηση με τη διοίκηση και λέγαμε ότι εμείς θέλουμε να είναι μαύρο, αλλά αν θέλετε εσείς βάλετε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Άρα στο εναλλακτικό πρόγραμμα που θα βάλετε, δηλαδή μόνο πάντα επαναλήψεις, δηλαδή γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στην επαρχία που δεν βλέπουν τίποτα άλλο, μόνο έρθουν βλέπουν γιατί δεν πιάνουν άλλα κανάλια. Κάτι που θα γίνει και τώρα αν τα πάρει όλα η DJA, γιατί προβλέπει ο ίδιος ο νόμος ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πάει σε όλη την επικράτεια η DJA. Αλλά όποιος θέλει, αφού πληρώσει την DJA, δήμος, κοινότητα κτλ., να επεκτείνει το δίκτυο, να παίρνει ένα μεταδότη, να παίρνει πομπό, να παίρνει το ρεύμα, να παίρνει τα πάντα για να δείχνει το κανάλι. Το Μέγκα, τον Αντένα, τον ΕΡΤ, όποιο κανάλι παίζει. Δηλαδή δεν υποχρεώνει σε πλήρη κάλυψη τον επόμενο πάροχο δικτύου. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εγώ να ήμουν ιδιοκτήτης και να μου δίνανε το δικαίωμα αυτό, δεν θα έκανα τέτοιους νόμους που έχουν βγει για διαβούλευση. Mm-hmm. Ο ιδιοκτήτης, εγώ να μου τα χαρίζανε εμένα. Θα έλεγα όχι, ντρέπομαι. Δεν πρέπει, πρέπει να πάω σε όλη την επικράτεια ή πρέπει να πληρώσω τόσα. Όλα δωρεάν. Όλα και τα τρισέγγωνα και τα εφτασέγγωνα. Εφτά δισέγγωνα είπα. Δηλαδή για 7 γενναίες πίσω να είναι επικυρίαρχη των Ελλήνων. Σκέφτεστε όπως έχω βιντεοτζέα τώρα το 902. Αύριο να θέλει ο Πρωθυπουργός να κάνει ένα διάγγελμα και να μην μπορεί. Να του λέει τι γράφεις, δεν θα σου το δείξω. Ή τι ώρα θες να το κάνεις, 7 η ώρα. Έχω το Σουλεϊμάν. Έχω μάτς. Όχι, έχω το Σουλεϊμάν το μάτς. Τώρα έχουν τα τουρκικά. Λοιπόν, δέσμοι πάντα τη DJA είναι να βάλουν, να βάλουν την υπογραφή. Είναι ντροπή δηλαδή. Δηλαδή ζούμε σε ένα κράτος που μας έχουν αφήσει απροστάτευτους και νομίζουν ότι αντέχουμε. Εντάξει, αντέχουμε, αλλά το Έλληνα τράχυλο σίγουρα δεν υποφέρει. Εδώ ξεπετάξαμε τους Τούρκους 400 χρόνια. Έλος. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είσαι καλά. Πιστεύω... Γεια σας. Καλησπέρα. Ο Χρήστος Στέριογλου και εγώ που είμαι ο Ιερακλής Πασχαλίδης θα σας παίξουμε τραγούδια δικά μου. Θα αρχίσουμε με την κυρία από την Ικαρία, τραγούδι το οποίο οφείλει την ύπαρξή του στην ΕΡΤ. Γιατί το έκανα για να μπορέσω να συμμετάσχω στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που διοργάνωσε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Μάνος Χατζηδάκης το 1981 στην Κέρκυρα. Μια μικρή παράξενη κυρία από την Ικαρία κάθισε να μπλέξει ένα ειδήλιο να φορά από κοκκενταρία. Αν θα ζεσθενόταν ή θα κρύω
συνθήκη του τραγουδιού αυτού ήταν «Κοέλ μουζικόφιλο σινιόρ Φιλιμπέρτο, κοέλ μουζικόφιλο σινιόρ Φιλιμπέρτο». Ήταν ένας βασιλιάς που τον λέγαν Φεντερίκο. Πήγε στον πόλεμο και έψαχνε τον εχθρό. Μα ο εχθρός είχε πάει να αγοράσει παγωτό, αδιαφορώντας για τον βασιλιά Φεντερίκο. «Εχθρέ, εχθρέ, έβγα έξω που σε περιμένω». «Τώρα όχι, τελειώνω το παγωτό μου». «Έβγα έξω που σε περιμένω με το σπαθί και την ασπίδα». «Τώρα όχι, μου πονάει η κοιλιά». Ο βασιλιάς Φεντερίκο από απελπισία πέταξε την κορώνα και βγήκε στη σύνταξη. Ξέρα ον ρε την όμε Φεντερίκο και αν το είναι κουέρα έτσερκαβα ηνεμίκο. Aspetto adesso, no. Finisco il sorbetto. Vieni fuori che ti aspetto con la spada e con la lancia. Adesso, no, perché ho il mal di pancia. Re Federico per la disperazione buttò la e andò in pensione. Re Federico per la disperazione buttò la corona e andò in pensione. Γνώρισα κάποιον από τη Ματσεράτα που μάθαινε στους κροκόδιλους να τρώνε μαρμελάδα. Η Ματσεράτα όμως είναι ήσυχο μέρος. Μαρμελάδα έχει μπόλικη, αλλά από κροκόδιλους τίποτα. Ο κύριος αυτός γυρνούσε κάμπους και βουνά ψάχνοντας κροκόδιλους να δείξει τη γενναιότητά του. Πήγε στο Μιλάνο, στο Κόμο, στη Λούκα, στο Ακουαπεντέντε. Όλα πολύ όμορφα μέρη, αλλά από κροκόδιλους τίποτα. Είναι ακόμα εκεί και γυρνάει, δεν βρήκε εργοδότη. Ξέρει ένα περίφημο επάγγελμα, αλλά είναι πάντα άνεργος. Ο κολοσσούτο un tale di Macerata che insegnava i coccodrilli a mangiare la marmellata. Però sono ho conosciuto un tale di Macerata che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche però sono posti tranquilli, marmellata ce n'è tanta, ma niente. Quel tale girava per il monte e per la pianura.
cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Antò a Milano, a Como, a Lucca, ad Ogabendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli. Στη Ρώμη είναι το Κολοσσέο. Στη μέση του Κολοσσέου είναι ένας γάτος που κάνει νιάου. A Roma c'è il Colosseo, il mezzo al Colosseo. A Roma c'è il Colosseo, il mezzo al Colosseo. C'è un gatto, c'è un gatto. Che fa, che fa, che fa, che fa, che fa, che fa.